Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι συζητήσει για την μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην άτυπη πενταμερή τη Γενέβη. Τα διαδικαστικά φαίνεται να κλειδώνουν με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών να επιχειρεί τόσο μέσω διευρυμένων όσο και των διμερών επαφών να καταγράψει το ελάχιστο κοινό έδαφο μεταξύ των δύο πλευρών με στόχο να δώσει κατευθύνσει για τα επόμενα βήματα. Η προσωπική του απεσταλμένη Τζέιν Χολούτ, στη νέα τη αποστολή στην Κύπρο, κατέγραψε τι θέσει των δύο πλευρών. Διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάσκεψη, ζητά ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, στα δύο κυριαρχικά ίσα κράτη, επιμένει ο Τατάρ. φορμάτ συναντήσεων όμοιο του Κραμοντανά, φαίνεται πω ο Γενικό Γραμματέα σε επιχειρήσει στην άτυπη πενταμέρη τη Γενέβη να βρει το ελάχιστο κοινό έδαφο μεταξύ των πλευρών, ώστε να γίνει το επόμενο βήμα στο Κυπριακό. Μετέφερε μέσω τη προσωπική του απεσταλμένη Τζέιν Χολλού το πλάνο που επεξεργάζεται, προκειμένου να αποκρισταλώσει θέσει, προθέσει και τον τρόπο προ τα εμπρό. Ο μέχρι στιγμή σχεδιασμό, σύμφωνα με πληροφορίε, προβλέπει αρχικά διευρυμένη συνάντηση, δηλαδή παρουσία όλων των μερών και στη συνέχεια διμερή του Αντώνιο Κουτέρε, είτε με του ηγέτε, είτε μία έκαση τη εγκύτρια δυνάμη. Φορμάτ κατά το οποίο θεωρείται πιο εύκολο για τι πλευρέ να ανοίξουν τα χαρτιά του παρά σε ένα μεγάλο τραπέζι. Την τελευταία ημέρα, ο Γενικό Γραμματέα θα καλέσει ξανά όλου του ίδιο τραπέζι, προκειμένου να επεξηγήσει τι διαπίστωσε και να δώσει πιθανότητα υπό τη μορφή πλαισίου τι κατευθυντήριε γραμμέ. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, από πλευρά του, δηλώνοντα πλήρη ετοιμότητα κατά τη συνάντηση τη Γενέβη, ξεκαθάρισε πω ένα είναι το πλαίσιο λύση, η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Πρέπει να υπάρξει συνέχεια στη βάση των συγκλήσεων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και πω η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι παρούσα ω παρατηρητή στη Γενέβη. Ο ρόλο τη Ένωση πάντω εξακολουθεί να παραμένει διαυκρίνιστο. Με τον επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Διπλωματία να επανέρχεται σήμερα και να θυμίζει ότι το Κυπριακό είναι ένα κατεξοχήν Ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Κύπρο είναι κράτο μέλο τη Ένωση, τώρα και μετά την επανένωση. Μια μελλοντική διευθέτηση χρειάζεται κυριότερα να συμμορφώνεται με το κεκτημένο και τι διασφαλίσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ακαιρεότητα και τι ευθύνε τη διαδικασία λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρατηρητή τη επίσημη διάσκεψη για την Κύπρο. Για του προαναφερθέντες λόγου, όσο πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει πλήρω στι νέε συνομιλίε για διευθέτηση τόσο το καλύτερο. Ουδή μπορεί να μα επιβάλλει την όποια λύση επιμένει ο Ερσίν Τατάρ, αναπτύσσοντα την Τζέιν Χολού τη θέση που θα εκφράσει στη Γενέβη. Ένα Θέλουμε ένα νέο έδαφο διαπραγματεύσεων, διαφορετικό από τι συναντήσει που έγιναν στο παρελθόν και δεν τελεσφόρησαν. Δύο κράτη το ένα δίπλα από το άλλο, στην βάση τη κυριαρχική ισότητα. Η μητέρα πατρίδα μα και εγγύτρια Τουρκία το προκρίνει. Σε αυτή τη βάση πρέπει να κινηθούμε. Αυτό εξάλλου επιβάλλουν οι σημερινέ πραγματικότητε. Μετά την άρνηση τη τουρκοκυπριακή πλευρά για κοινό δείπνο Λουτ διαπραγματευτών, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα θα δει απόψε χωριστά τον Ανδρέα Μαυρογιάννη και αύριο τον Ερκιούν Ολγκιούν. Την Τετάρτη, η Joint Hall θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Δέδια στην Αθήνα. Θα έχει επαφέ μέσω τηλεδιάσκεψη με το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ περιμένει ακόμα ημερομηνία από την Άγκυρα. Πριν από τη συνάντηση τη Γενέβη, το τρίμηνο 27 με 29 Απριλίου, η Λούρτ θα επιστρέψει ξανά στην Κύπρο χωρίς να δώσει ακόμα ακριβή ημερομηνία.